Δεν το έχει προσέξει κανείς για την πανάκριβη τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα. Η ακρίβεια στην Ελλάδα και ιδιαιτέρως η πανάκριβη τιμή της βενζίνης στη χώρα μας δικαιολογείται, όπως ξέρουμε από την κυβέρνηση, με τις καραμέλες ότι ο πληθωρισμός είναι παγκόσμιο φαινόμενο και πως ξεπετάχτηκε λόγω των γεγονότων στην Ουκρανία. Τι κι αν ο πληθωρισμός, δηλαδή η ακρίβεια, ξεπετάχτηκε αμέσως μετά τα κλειδαμπαρώματα, τι κι αν στην Ουκρανία η βενζίνη είναι πολύ πιο φθηνή από ό,τι στην Ελλάδα. Ναι, μια χαρά ακούσατε και αμέσως τώρα θα το δείτε κιόλας. Ένα από τα διεθνή παρατηρητήρια στο διαδίκτυο που παρακολουθεί τις τιμές των καυσίμων ανά τον κόσμο δίνει σε καθημερινή βάση αναφορά για το πού κυμαίνεται, για παράδειγμα, η τιμή της αμόλυβδης σε κάθε χώρα. Η Ελλάδα σε καθημερινή βάση βρίσκεται σταθερά στην πρώτη δεκάδα με την πιο ακριβή βενζίνη παγκοσμίως. Άλλες φορές είναι στη θέση 5, άλλες φορές στη θέση 7, μέσα στη δεκάδα όμως είναι μόνιμα. Αυτό οι περισσότεροι πιθανότατα θα το γνωρίζετε και το έχετε προσέξει. Για να βγάλουμε ένα σωστό συμπέρασμα όταν μιλάμε για τιμές άλλων χωρών, κάτι πολύ πρακτικό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε και τη σωστή σύγκριση. Η τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα με ημερομηνία 23 Μαΐου του 2022 βρίσκεται στα 2,258 ευρώ ανά λίτρο και την ίδια στιγμή στην Ουκρανία πόσο λέτε ότι είναι? 1,60 ευρώ ανά λίτρο. Στο ουκρανικό έδαφος δηλαδή, που γίνεται χαμός και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας άτυπος παγκόσμιος, η τιμή της βενζίνης είναι πιο φτηνή σχεδόν κατά 70 λεπτά το λίτρο από ότι να βάλεις βενζίνη στην Ελλάδα. Ας δούμε όμως και μία ακόμα σύγκριση, αν και είναι πάρα πολλές αυτές που μπορούν να γίνουν και μπορείτε να τις κάνετε κι εσείς, ρίχνοντας μία ματιά σε τέτοια στοιχεία, όπως τα δημοσιεύει το Global petrolprices.com. Η Γαλλία με τιμή βενζίνης 1,90 έχει μισθούς 1.600 ευρώ. Η Γερμανία με τιμή βενζίνης στα 2 ευρώ έχει παρόμοιους μισθούς και λίγο πιο πάνω από τα 1.600 ευρώ, την ώρα που στη χώρα μας με τιμή βενζίνης 2,258 η μισθή είναι κάπου στα 700 ευρώ. Και υπάρχουν και άλλες χώρες με πολύ υψηλότερους μισθούς από ότι η Ελλάδα, οι οποίες και αυτές έχουν φθηνότερη βενζίνη από τη χώρα μας. Τέτοιες συγκρίσεις μπορούμε πραγματικά να κάνουμε μέχρι αύριο. Η πιο σημαντική σύγκριση όμως θεωρώ ότι είναι αυτή που αναφέραμε στην αρχή. Πώς γίνεται δηλαδή στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, να βάζει κάποιος βενζίνη με 1,60, ενώ στην Ελλάδα σε λίγο θα φτάσουμε τα 2,5 ευρώ. Φαντάσου δηλαδή, ομιγέννητο, να είχαμε τέτοια γεγονότα όπως στην Ουκρανία και στη χώρα μας, πού θα έφτανε η βενζίνη. Έχω την εντύπωση ότι αν φτάναμε εκεί, τα γαϊδουράκια θα έτρεχαν να βρουν μέρος για να κρυφτούν.